Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, παιδιά, για το θέμα. Θα δείξει τώρα, βέβαια. Έχουμε και την ιστορία της γραβάτα. Α, και τη γραβάτα. Που φοράγε γραβατούλα με ελληνική σημαία. Δεν έχουμε μόνο το ελληνικό φαγητό, την ελληνική. Έχουμε και τη γραβάτα. Έχουμε και την ελληνική γραβάτα. Δεν τον έχουμε ξαναδεί να φοράει ο πρόεδρος της Αμερικής άλλο χωρών γραβάτες, τις σημαίες, όχι. Είναι η πρώτη φορά. Όχι. Εντάξει, έγινε πρώτη φορά, ήταν μια σημαντική συνάντηση τώρα αντικειμενικά για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά το θέμα είναι η ιστορία της γραβάτας. Την έκλεψε, διαβάζω εδώ τον Τέρνς Κουίκ. Δεν την έκλεψε, την αντάλλαξε, έκανε ανταλλαγή. Χρυσιδάνιο. Ναι, για πείτε. Αυτή έχει ιστορία από το 2017. Πού το θυμηθήκαν τον Κουίκ τώρα, ναι. Όταν ο Biden, ως πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε βρεθεί στην Ελλάδα στο περιθώριο μιας ευρωπαϊκής διάσκεψης που έγινε στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος των New York Times είπε στον John Biden ότι φοράει μια ωραία γραβάτα. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τότε αντέδρασε λέγοντας ότι φοράει την ελληνική γραβάτα μπλε με λευκές ρίγες και είπε ότι είναι μεν ωραία, αλλά είναι πιο ωραία του Έλληνα υπουργού εξωτερικών τότε, του Τέρενς Κουίκ. Και αμέσως γυρίζει στην πλευρά του Τέρενς Κουίκ και του λέει: αλλάζουμε γραβάτες. Ο Τέρενς Κουίκ δέχτηκε και ο ένας φόρεσε τη γραβάτα του άλλου. Να και κάνω. Μάλιστα, ναι. Εγώ μου κάνει. Μου κάνει εντύπωση ότι την είχε φυλαγμένη ο Μπάιντεν τη γραβάτα. Ναι. Δηλαδή δεν την πήρε και την πέταξε εκεί, άντε να εκεί. Έτσι, ναι. Τάχαμε να λέγαμε τότε. Την είχε φυλάξει. Την είχε φυλάξει και την φόρεσε τώρα. Μακάρι όλα αυτά που γίνονται να είναι για καλό της χώρας μας. Μακάρι. Να είναι καλό για την πατρίδα μας. Πάντως, τι αγοράσαμε. Να το ξαναπούμε, τι αγοράζουμε. Είναι να αγοράσουμε. Ναι, τι. Λοιπόν, αυτά ένα σμήνος. Που επιθυμούμε. Σμήνος, λέει. Τι εννοείς. Σμήνος, από αυτό που επιθυμούμε ως αρχική επιθυμία είναι τα F-35 και τα F-15. Αλλά δεν μας χαλάει καθόλου εάν η Lockheed Martin, η εταιρεία κατασκευής των F-16, συνεργαστεί με την ελληνική βιομηχανία όπλων και φτιάχνουν εδώ στην πατρίδα μας τα F-16. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, όπως είπε ο πηγές μάλλον του Πρωθυπουργού λένε, θα κρατήσει το δημόσιο την ελληνική βιομηχανία όπλων και θα δώσει ένα μικρό μερίδιο στη Lockheed Martin, η οποία είναι η εταιρεία η οποία θα φέρει την τεχνογνωσία φυσικά για την κατασκευή. Μια χαρά με τα ταξίδια. Ελπίζουμε να είναι καλό για τη χώρα μας.